Λοιπόν, εδώ έχει μια ομάδα από μπολέτους ρετικουλάτους, τα οποία είναι πολύ μεγαλόσωμα. Βέβαια, είναι σε προχωρημένο στάδιο, γι' αυτό δεν θα τα πάρουμε. Και εδώ έχει ένα αμανίτα μοσκάρια, αμανίτης ομιγοκτώνος, και αυτό σε μεγάλο μέγεθος. Εδώ παρατηρούμε πως τα υπολείμματα του ολικού πέπλου έχουν εξαφανιστεί από το πηλίδιο, από την πηλίδιο δερμίδα. Αλλά λόγω του ότι έχει βγει ανάμεσα σε χόρτα, μεγαλώνοντας, τα χόρτα σκούπισαν τα υπολείμματα του ολικού πέπλου. Με αποτέλεσμα να ξεγυμνωθεί τελείως η πηλίδιο δερμίδα του. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ εύκολο να μπερδευτεί το συγκεκριμένο είδος με το παρόμοιο είδος του γένους Amanita César. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στους μη γνώστες και στους αρχάριους να μην μπερδεύουν το συγκεκριμένο είδος, το οποίο είναι τοξικό παρεστησιογόνο. Όπως έχω πει αρκετές φορές, το είδος προκαλεί πανθυρινό σύνδρομο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο έως και θανατηφόρο. Ωραία. Και είναι μεγάλο σώμα. Εδώ παρατηρούμε το λευκό πόδι με τις ανάγλυφες ζώνες στη βάση του, τη διονγκωμένη βάση, σχεδόν βολβόδης, και τα λευκά ελάσματα, το λευκό δαχτυλίδι, η λευκή σάρκα. Πανέμορφο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μείνει λίγα, ελάχιστα υπολείμματα του ολικού πέπλου. Ολικό πέπλο το οποίο καλύπτει όλο το βασιδίωμα, όλο το έμβριο, όταν βρίσκεται στο ευριακό στάδιο, και αργότερα όσο αναπτύσσεται το βασιδίωμα παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πηλίδιο δερμίδα, στο πηλίδιο, και το μικρότερο ποσοστό παραμένει στη βάση του ποδιού ως ανάγλυφες ζώνες. Πανέμορφο. Amanita muscaria, Amanitis ομιγοκτώνος. Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε αυτά τα Amanita muscaria πως μοιάζουν τέλεια στο πηλίδιο, στην επιδερμίδα του πηλιδίου, με το παρόμοιο είδος Amanita César. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ ωραία. Μέχρι και η κυτρινοπή περίμετρο έχει κάνει το συγκεκριμένο εδώ. Τέλεια. Τέλειο χρωματισμό. Βέβαια, η μενοφόρα επιφάνεια, η οποία είναι λευκή, με το λευκό μερικό πέπλο, το λευκό πόδι και την διοκομμένη βολβόδη βάση με τις αναγλυφές ζώνες. Βάση η οποία είναι λευκή σε όλο το μήκος του ποδιού, από την κορυφή έως και τέρμαστε χαμηλά. Εδώ κοιτάξτε πως κάνει βολβόδη βάση με αναγλυφές ζώνες. Πανέμορφα. Συνεχίζουμε.
Εδώ έχει μια σειρά, ένα ημικύκλιο από μανίτα μυστέρια. Αυτά βλέπουμε ότι έχουν τα υπομονητά του ολικού πέπλο πάνω στο πυλίδιο και είναι μέχρι πέρα όμορφα.